Η Ματίνα Πολυχρόνη βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Ματίνα, πάμε και στην ειδησιογραφία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλλον, όχι, πάμε στην ειδησιογραφία να ακούσουμε περισσότερες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περισσότερες ειδήσεις, λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς ξεκινά αύριο το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 16 του μήνα και θα πραγματοποιηθεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται καθημερινά οι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλη την Αττική από συνεργεία της περιφέρειας, με έμφαση στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση του Κηφισού ζητά από την διοίκηση της περιφέρειας Αττικής η παράταξη της Ρένας Δούρου Δύναμη Ζωής. Δήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Πετρούπολης στις 16 και 17 του μήνα από τις 9 και 4 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι στο δεύτερο καπί. Τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι ο Δήμος Ασπροπύργου στη συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών της Πόλης έως την Παρασκευή 22 του μήνα στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας. Η δράση ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο σε πολλούς δήμους της χώρας, έξω από κέντρα διασκέδασης υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και κλείνοντας την όπερα Πολιορκία της Κορίνθου του Τζοακίνο Ρωσίνη παρουσιάζει την 3η 19 του μήνα στις 8 το βράδυ το Θέατρο Ολύμπια του Απανδά. Το έργο έρχεται στην γαλλική εκδοχή του για πρώτη φορά στην Ελλάδα με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο.